Γεια σπιτιά, Bazinga GR εδώ και σήμερα σας έχω κάποια νέα που έχουν σχέση με τον ερχομό του Fortnite στις Android συσκευές. Αρκετοί από εσάς με έχετε ρωτήσει πώς θα μπορείτε να κατεβάσετε το Fortnite όταν βγει επιτέλους για τις συσκευές Android. Μέχρι τώρα έλεγα πως λογικά θα είναι διαθέσιμο στο Google Play Store, όπως είναι και τώρα και στο iOS που είναι διαθέσιμο στο App Store, έτσι ανάλογα θα έλεγα ότι και στο Android θα είναι διαθέσιμο στο Play Store. Και απλά θα πατάγατε Fortnite πάνω στο search bar και θα έβγαινε πρώτο, θα πατάγατε install και όλα κομπλέ. Τώρα έχουμε κάποια νέα τα οποία και ο επικεφαλής της Epic Games έχει κάνει confirm, άρα είναι σίγουρο ότι θα γίνει έτσι, ότι το παιχνίδι όταν βγει, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, αλλά όταν βγει δεν θα είναι διαθέσιμο μέσω του Play Store. Ο λόγος είναι ξεκαθαρά οικονομικός, η Google ζητάει το 30% των εσόδων και η ίδια η Epic πιστεύει πως η Google ζητάει ένα τεράστιο ποσό, αφού το μόνο που έχει να κάνει η Google είναι να προσφέρει την επεξεργασία των πληρωμών, το download bandwidth και την εξυπηρέτηση των πελατών. Ενώ από την άλλη μεριά η Epic η ίδια που έχει όλους τους προγραμματιστές να πληρώσει, έχει την ανάπτυξη και τη λειτουργία του παιχνιδιού και πολλά άλλα έξοδα, πιστεύει πως το 70% είναι πολύ λίγο. Άρα αποφάσισαν να προσπεράσουν εντελώς το Play Store, να μην πάει το παιχνίδι, να μην ανέβει στο Play Store και να φτιάξουν το δικό τους APK για την εφαρμογή. Πριν σας πω πώς θα μπορείτε να το κατεβάσετε αυτό το APK και πώς να το κάνετε εγκατάσταση, ας πω πως η Epic, αν μπορούσε, θα έκανε ακριβώς το ίδιο και με τις συσκευές iOS, αλλά αφού η Apple αφήνει μόνο μέσω του App Store να κατεβάζει εφαρμογές και δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να κάνεις εγκατάσταση εφαρμογής εκτός άμα έχεις App Store, αναγκαστικά βάλανε το παιχνίδι στο App Store, δεν υπήρχε κάποια άλλη επιλογή. Ας πάμε τώρα όμως στο πώς θα κατεβάσετε το παιχνίδι όταν θα είναι διαθέσιμο. Απλά θα πρέπει να πάτε στην επίσημη ιστοσελίδα τους, να κάνετε login ή να φτιάξετε ένα καινούργιο λογαριασμό και τότε θα επιλέξετε ότι θέλετε να κατεβάσετε το Fortnite για Android και έπειτα θα μπορείτε να το κατεβάσετε, να κατεβάσετε ένα APK και να το εγκαταστήσετε στο κινητό σας. Έτσι θα πάνε τα πράγματα, η Epic δεν φοβάται για κάποιο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει αφού το παιχνίδι τους δεν θα είναι στο Play Store, άρα λένε ότι είναι αρκετά εξοικειωμένοι τόσο καιρό που το Fortnite τρέχει σε υπολογιστή και σε Mac και διαχειρίζονται αυτοί όλους τους σερβερ, τους χρήστες, ξέρετε όλο το απαιτούμενο bandwidth έχουν συνηθίσει και ξέρουν πως θα τα απεξέλθουν σε όλα αυτά τα προβλήματα. Ας περάσουμε τώρα σε άλλη μία είδηση, η οποία όμως δεν είναι τίποτα official, είναι κάποιες εικασίες κάποιων, δηλαδή είναι κάποιες φήμες, οι οποίες λένε τέλος πάντων ότι το Fortnite θα είναι στην αρχή ένα exclusive μόνο για το Samsung Note 9. Αρχικά θα μπορούσε κάτι τέτοιο να ισχύει αφού οι ημερομηνίες συμπίπτουν, δηλαδή το πότε θα βγει το Fortnite και το πότε θα βγει το Note 9. Λογικά κάπου στα τέλη Αυγούστου θα βγει το Note 9, λογικά κάπου τώρα θα βγει και το Fortnite σε Android, αφού είχαν πει μέσα στο καλοκαίρι. Άρα άμα πάμε Σεπτέμβρη δεν είναι πλέον καλοκαίρι, άρα άμα το πιάσουμε έτσι με ημερομηνίες, λογικά μέσα στον Αύγουστο θα βγει το παιχνίδι. Άρα, οι δύο εταιρείες θα μπορούσαν να συνεργαστούν, η Epic και η Samsung. Απλά φανταστείτε ότι όταν η Samsung ανακοινώνει την έτσι στην απαρχίδα, στα καπάκια να καλέσουν πάνω τον επικεφαλή της Epic ή όποιος είναι εκεί πέρα τέλος πάντων, να παρουσιάσει επίσημα το Fortnite στο Android και να ανακοινώσει και ότι για λίγο καιρό θα είναι μόνο διαθέσιμο για το Note 9 ή μόνο διαθέσιμο για τις Samsung συσκευές. Δεν ξέρω τι ακριβώς από τα δύο θα γίνει ή τι από τα δύο λένε θα γίνει. Κάποιοι λένε ότι θα είναι μόνο για τις Samsung συσκευές, κάποιοι λένε ότι θα είναι μόνο για το Note 9. Θα δούμε. Γενικά οι ημερομηνίες όπως είπα συμπίπτουν, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά για τώρα δεν είναι κάτι ακόμα σίγουρο. Μαζί με αυτό ακούγεται πως αν κάνεις προπαραγγελία το Note 9, θα σου δώσουν και κάποια V-Bucks που έχουν αξία περίπου 100 με 150 δολάρια. Γενικά έχουμε αρκετές φήμες που παίζουν αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν με το Fortnite στο Android και το Note 9, άρα πάρα πολλές φήμες είναι αρκετά πιθανό να γίνουν κάποια από αυτά, να συμβούν κάποια από αυτά ή ακόμα και όλα αυτά που είπα πιο πριν. Για τώρα απλά περιμένουμε για κάποια καινούργια ανακοίνωση από την πλευρά της Epic. Είμαστε πολύ κοντά στην ημερομηνία που θα βγει επιτέλους το παιχνίδι, άρα υπομονή. Αυτά τα νέα για εσάς μάγκες σήμερα. Θέλω να πιστεύω πως αυτό το βίντεο σας βοήθησε. Αν όντως σας βοήθησε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, like σε αυτό το βίντεο γιατί θα ανεβάσω και άλλα Fortnite βιντεάκια και στο κινητό αλλά και στο PC. Αυτά από εμένα, ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.